Δασκάλα ήταν η Μαργαρίτα, μια ξανθιά πανέμορφη. Νιώθω πολύ την αγάπη του κόσμου και το καταλαβαίνω συνήθως όταν περπατάω μόνη μου και πάω για ψώνια μόνη μου. Ότι υπάρχουν παιδιά που με σταματάνε, υπάρχουν μεγάλες γυναίκες που με σταματάνε να με ρωτήσουν, να με φιλήσουν, να ζητήσουν ένα αυτόγραφο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να έχω χρόνο να πηγαίνω και να βλέπω την Ελλάδα. Μ' αρέσει να πηγαίνω από εκεί που κατάγομαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ταξιδέψω να δω την Πελοπόννησο. Η Ελλάδα δεν χορταίνεται. Όταν είμαι στην Ελλάδα υπάρχουν πράγματα που μου λείπουν από τη Σουηδία, που πάνω απ' όλα είναι η οικογένειά μου. Οι γονείς μου ακόμα ζουν εκεί, τα αδέρφια μου. Και επίσης έχουμε και καινούργια πρόσωπα μέσα στην οικογένεια που είναι τα νηψάκια μου. Ασχολήθηκα με το τραγούδι από πάρα πολύ μικρή. Γενικώς ήμουν πολύ ζωηρή, τραγούδαγα και χόρευα από πολύ μικρή. Τελείωσε κανονικά το γυμνάσιο και από τα 11 ξεκίνησα να γράφω μουσική και στίχους. Όπως επίσης η πρώτη συναυλία που έδωσα ήμουνα 13 χρονών σε ένα υπόγειο με Rastafarians. Κατά τη διάρκεια των 4 χρόνων εδώ στην Ελλάδα έχω αντιμετωπίσει τη ζωή διαφορετικά. Έχω ρημάσει και σαν άνθρωπος, δηλαδή σαν Έλενα και καλλιτεχνικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Νομίζω δεν το περίμενα ποτέ να φύγω με τόσο θετικά vibes και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, τη στήριξη από τους συναδέρφους, μουσικοσυνθέτες, από όλους. Δεν ανταγωνίζουμε την κριτική ούτε τον Αντί, ούτε του Σάκη. Εγώ αγωνίζομαι την πρωτεία της Ελλάδας. Αλεξάνδρα, το ξέρω το μικρόφωνο. Πρέπει να σου πω καταρχάς ότι είσαι πάρα πολύ όμορφο σήμερα. Επίσης. Πρέπει να πω ένα άλλο πράγμα επίσης. Βλέπω ότι είμαστε γύρω στις 2.500 εδώ μέσα, με 3.000. Δεν μπορώ να το πω ακριβώς. Τους ακούω. Όλοι εκεί. Για να τους ακούσουμε όλους. Για να τους ακούσουμε μια φορά. Θα ήθελα να πω ότι είμαστε 20 εκατομμύρια Έλληνες σήμερα. 10 εκατομμύρια που ζούμε στην Ελλάδα και άλλα 10 εκατομμύρια που ζούμε στο εξωτερικό. Να στείλω τους χαιρετισμούς μου, όλη μου την αγάπη και να στηρίζουμε πάντα την Ελλάδα. Το λέω με πολύ αγάπη. Ελλάδα και πάντα Ελλάδα. Λοιπόν, Έλενα, πήγες με τους Αντίκ το 2001 και ξαναπάς τώρα, δεύτερη φορά. Είναι πλεονέκτημα ή είναι μειονέκτημα το ότι ξαναπάς? Μειονέκτημα, δεν θέλω να το νιώθω. Πρέπει να πω το εξής, ότι σαν Έλληνας πολίτης νιώθω ότι αγωνίζομαι για την πατρίδα μου και δεν ανταγωνίζομαι μία θέση που έχει πάρει η Αντίκ πριν ή ο Σάκης Ρουβάς ή η Μαρινέλα ή οι υπόλοιποι πάρα πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες της Ελλάδος. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που η ΕΡΤ έχει κάνει την ανάθεση να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου και επίσης πρέπει να πω ότι είναι στα χέρια των Ελλήνων με ποιο τραγούδι θα πάμε σαν Ελλάδα. Μας είπες εδώ στο βίντεο ότι έχεις δύο αγάπες. Η μία αγάπη είναι το τραγούδι, η άλλη σου αγάπη είναι η Ελλάδα. Η τρίτη σου αγάπη ποια είναι? Εσύ.
Όχι, να σου πω όμως κάτι, τώρα θα με δείρεις, αλλά εγώ πρέπει να πω. Αυτό δεν κάνει να το κάνω, θα με δείρει. Η μαμά της Έλενας, η κυρία Ευρωσύνη, ένα χειροκρότημα. Να τη χαίρεστε. Και χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε από τη Σουηδία. Η μαμά της Έλενας ήρθε. Μη με συγκινείς, γιατί είναι και άλλοι συγκινείς που είναι στη Σουηδία, που είναι πολύ μακριά. Μόνο η μάνα μου κατάφερε. Αλεξάνδρα! Δεν πειράζει, θα κλάψεις μετά. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, μου κάνει τρομερή εντύπωση, Έλενα. Ήρθε στην Ελλάδα το 2001. Μέσα σε τόσο λίγα χρόνια. Τώρα θα κλάψω λίγο, σταμάτα. Μέσα σε τόσο λίγα χρόνια κατάφερες να κατακτήσεις όλες τις ελληνικές καρδιές. Και βλέπω σήμερα όλους τους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους και σε κοιτάζουν με τέτοια γλύκα, με τέτοια αγάπη. Πώς τα κατάφερες? Τώρα, δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι απλά είμαι ο αυτός μου. Έχει τύχει να έχω πάρα πολύ, πολύ καλή συνεργάτης δίπλα μου. Έχω και τη Sony Music εδώ πέρα. Και όλους τους Έλληνες που με έχουν στηρίξει, πολύ απλά. Ευχαριστώ. Δεν το λέω μόνο έτσι. Εγώ λέω να πάμε να δούμε ένα βίντεο, γιατί εμείς βγήκαμε λίγο στους δρόμους και κάναμε μια μικρή έρευνα. Μες στο βράδυ, στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Ξαναπέρνω στο όνειρό μου, μα σιωπή μόνο στο κινητό μου. Ποιος θα ακούσει τι τον νοιάζει, αν εμένα η καρδιά ξεπαγιάζει. Παίρνω φίλους, παίρνω εσένα, αναπάντητες κλίσεις παντού. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Αναπάντητες κλίσεις παντού. Και φώτα η πόλη ανάβει. Τη μοναξιά της κανένας να μην καταλάβει. Νιώθω πως θέλω απόψε κομμάτια να ενώσω. Φωνή πουθενά και μόνη αισθάνομαι τόσο. Μα κανένα αγάπη σημάδι.
στο σκοτάδι, μα κανένα αγάπη σημάδι. Come on babe, why don't we paint that down? And all that jazz, I'm gonna lose my knees, roll my seconds down. And all that jazz, start the car, I know a roofie spot where the gin is cold and the piano's hot. It's just a noisy hall with a snappy frog and all that. And wear your biker shoes and all that jazz. I hear the father's dip is gonna blow the blue room. And all that jazz. Come on, hon, we got the bunny hug about some aspirin and that United drug. It's a shake of my and when your brain you start to do that.
αγόρια σαν εσένα υπάρχουν πολλά. Κορίτσια σαν εσένα δεν υπάρχουν πολλά, Έλενα. Ευχαριστούμε. Από το Βορρά και το Νότο. Θα προσέξετε μέσα και τις δύο λίρες που παίζουν. Αλλά και κάποια στοιχεία από την ευρωπαϊκή μουσική, περισσότερο την Ιρλανδική, στο ρεφρέν. Το στυλ του είναι, το λέω εγώ, σούστα R&B. Μην προσπαθήσετε να το πείτε, είναι γλωσσοδέτης. Εύχομαι στους άλλους συναδέλφους, στα άλλα δύο τραγούδια, όπως και να έχει, να κάνουν καλή δουλειά μαζί με το δικό μου. Πάνε δεν πάνε στη Eurovision, όποιο και να πάει. Έτσι κι αλλιώς η Έλενα Παπαρίζου μεγάλη ανάγκη δεν έχει. Ένα τραγούδι χρειάζεται σαν βοήθημα, γιατί η ίδια σαν παρουσία είναι πάρα πολύ δυνατή για να μας εκπροσωπήσει. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me. Take me up to heaven and you won't regret it. Hey! Απευθείας στο δεύτερο τραγούδι. Let's get wild. Κάσπερ Λίνγκρεν, Joachim Ud, Douglas Carr, Vincent Giorgio. Να ακούσουμε τη δήλωση του δημιουργού. Hello, καλησπέρα everybody. I'm Douglas Carr. I'm hoping you're having a good time tonight. My name is Joachim Ud and I wrote this song together with Douglas Carr and Kasper Lindgren and Vincent. And the song is about letting yourself go, letting loose, to be able to push your limits, to chase your dreams. And there's a lot of people who don't even push their envelope all their lives. And this song is meant to be their anthem, with Elena singing it, being the messenger that kicked down the doors for everybody who has their dreams to live for.
So I hope you really vote for us, because she's a really great singer. And yeah, and whatever happened with our song, I mean, whatever is best for Elena, we like it, you know. So, Yatin, Elena, Regamoto. Regamoto. There's so much more to get. Midnight's around the bend, and I don't need my friends. They'll fall for anyone, don't care to pick or choose. But I'm sticking with the one I want while they are born to lose. Long gone, thinking you were gone, gone. But I know you're hiding somewhere. I'm all waiting for the bonbon, just take me there. Let's get by. Tell me that you'll stay. I'll cover you with sweat. You'll think it's yesterday. Long gone, maybe you were wrong, wrong. But I know you're right for me. I'm all waiting for the bonbon. I'll take you there. Let's get by. I'm all done, done, done. Don't you try to tell me lies when I'm all fire, fire, fire. After I'm way past it, give it up and let me in. I won't let you go away again. Come on. La, 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 la. There's so much more to get. Midnight's around the bend, and I don't need my friends. They'll fall for anyone, don't care to pick or choose. But I'm sticking with the one I want while they are born to lose. Long gone, thinking you were gone, gone. But I know you're hiding somewhere. I'm all waiting for the bonbon, just take me there. Let's get by. You'll stay. I'll cover you with sweat. You'll think it's yesterday. Long gone, maybe you were wrong, wrong. But I know you're right for me. I'm all waiting for the bonbon. I'll take you there. Let's get by. I'm all done, done, done. Don't you try to tell me lies when I'm on fire, fire, fire. After I'm way past it, give it up and let me in. I won't let you go away again. Come on. La, la, la.
Και τέλος, το τρίτο και το τελευταίο τραγούδι, Έλενα. Για να ακούσουμε τι μας λέει ο δημιουργός, ο Χριστόδουλος Σιγανός. Καλησπέρα σας, φιλιά πολλά σε όλους. Εύχομαι να περάσετε μια πολύ όμορφη νύχτα. Ο Βαλεντίνο δεν είναι εδώ σήμερα μαζί μου. Είναι εκεί μαζί σας, νάτος. Γεια σου Βαλεντίνο. Φιλιά γορίνα μου. Είμαστε εδώ σήμερα για να ακούσουμε τα τρία τραγούδια τα οποία θα είναι πιθανά για να μας εκπροσωπήσουν στη Eurovision. Εγώ θα πω καλή επιτυχία και στα δύο τραγούδια και φυσικά και στο δικό μου το οποίο θέλω να πάει. Και θα παρουσιάσω λοιπόν με τη σειρά μου το OK. Το OK έχει τρία στοιχεία. Έχει το μπουζούκι το οποίο είναι ελληνικότατο στοιχείο. Έχει το δυτικό στοιχείο το οποίο είναι beat, dance, είναι ανεβαστικό. Και έχει και τα αρχικά OK τα οποία σημαίνουν όλα καλά και είναι ελληνικότατη λέξη. Έθελα, όπως είπα και πριν, να πω καλή επιτυχία. Εγώ προσωπικά και ο Βαλεντίνο θα είμαστε εκεί με όποιο τραγούδι και αν πάει η Έλενα. Είναι φωνάρα, το αξίζει, αξίζουν μια πολύ καλή θέση. Οι δημιουργοί έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους και θα πάμε καλά. Ευχαριστούμε. Χειροκρότημα. Θα θέλω να πω ότι ο κύριος Πλέσας είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Δούλεψα μαζί του πέρυσι το χειμώνα δίπλα στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου και ήταν μια πολύ ιδιαίτερη σχολή, να το πω έτσι, μακάρι να είχα γεννηθεί τότε, κύριε Πλέσα, γιατί έχετε γράψει το λιγότερο 7.000.
Εμείς... επιτυχίες, το λιγότερο. Ποτέ δεν είναι αργά, κορίτσι μου. Εμείς χαιρόμαστε που γεννήθηκες τώρα να πας στη Eurovision να κερδίσεις. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Τον αγαπώ πάρα πολύ και είναι φίλος. Φίλος. Λοιπόν, οι δημιουργοί των τραγουδιών είναι εδώ. Είναι ο ένας πολύ κοντά στον άλλον. Και νομίζω ότι θέλουν πολύ να μάθουν. Έλενα, εσύ πώς αισθάνεσαι? Εγώ, για να πω την αλήθεια, το έχω πάρα πολύ άγχος. Νομίζω ότι η συμμετοχή του κύριου Πλέσσα ήταν πολύ σημαντική σήμερα. Τι έγινε, Αλεξάνδρα? Λοιπόν, ας ακούσουμε το αποτέλεσμα. Και, αυτό το... Ξέρετε ότι σας έπεσε, κύριε Πλέσσα. Τα ποσοστά ίσως πρώτα. Ναι, να ξεκινήσουμε έτσι. Να ξεκινήσουμε. Ναι, για την αγωνία, λιγάκι. Μην πείτε το πιο τραγούδι, μόνο αυτό. 66,47% πήρε το πρώτο. Ποιο να είναι άραγε. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Το δεύτερο. 24,55% πήρε το δεύτερο. Το δεύτερο τραγούδι. Και τρίτο. Και τέλος, το 8,98% ανήκει στο τρίτο. Εγώ θέλω μια χάρη. Χειροκροτάμε και τους τρεις μαζί όπως τους αξίζει. Υπέροχα τραγούδια για τα τρία. Θα ήθελα, Αλεξάνδρα, συγγνώμη, να ευχαριστήσω όλους τους συνθέτες, γιατί κάποιοι έχουν έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου. I'd like to thank you everybody for being here tonight, and I'm so happy that I'm gonna have all the songs in my record. Everybody, thank you very much. Let us wish you good luck, and hopefully next year let's have this contest in Athens. Πολύ ωραία. Μακάρι του χρόνου να γίνει Eurovision εδώ στην Αθήνα. Λοιπόν, πάμε, κύριε Πλέσσα, να ακούσουμε το αποτέλεσμα, να μάθουμε ποιο τραγούδι, να μάθουμε μόνο αυτό. Ποιο τραγούδι θα μας εκπροσωπήσει, ποιο θα πει η Έλενα μας. Θα έλεγα ότι και ο τίτλος βοήθησε, because they are the number one. Έλα! My number one, Χρήστος Δάντης, Ναταλία Γερμανού. Συγχαρητήρια, ελάτε. Χρήστος Δάντης, Ναταλία Γερμανού, my number one. Αυτό το τραγούδι, λοιπόν. Έλα, Χρήστο, να σε βοηθήσω. Συγχαρητήρια. My number one, Ναταλία. Οι νικητές, το τραγούδι που κέρδισε, Ναταλία. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Να πει ο συνθέτης για να ηρεμήσει. Όχι, πρώτα εσύ. Καταρχήν, πρώτα απ' όλους, ευχαριστώ την Έλενα Παπαρίζου, που δεν υπάρχει πιο συνεργάσιμο παιδί στο στούντιο από αυτήν. Είναι σεμνή, αν και έχει τον επαγγελματισμό να τραγουδήσει πάρα πολύ καλά στο στούντιο, ακούει όλες τις οδηγίες και τις εκτελεί ταπεινά, σαν γνήσιος στρατιώτης, όπως πρέπει να το κάνει ένας τραγουδιστής. Το πρώτο είναι αυτό. Δεύτερον, ευχαριστώ την Ναταλία που την πέδεψα λίγο έτσι με το στίχο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον κόσμο που μας ψήφισε, την ΕΡΤ και τους συναδέλφους, τον Ντάγκλας, τον Ιωακίμ, τον Χριστόδουλο Σιγανό που τον ξέρω από πολύ μικρό, το Βαλεντίνο που είναι πολύ καλός μου φίλος. Να πω ότι λυπάμαι που δεν συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και ο Κώστας ο Μπίγαλης, εξαίρετος συνάδελφος και πολύ καλός άνθρωπος γενικότερα, και εύχομαι το όνειρό μας να γίνει πραγματικότητα. Για το συγκεκριμένο διαγωνισμό να πάμε ψηλά, μακάρι να έχουμε και την πρωτιά, αλλά τουλάχιστον υπόσχομαι στα σίγουρα με αυτό το τόσο θεσπέσιο άλογο μια υψηλή θέση στην Eurovision.
Ευχαριστούμε. Ναταλία, θέλεις να πεις κάτι? Ορίστε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου όλους εσάς για τις ψήφους και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω τον Ντάγκλας, τον Χριστόδουλο και τον Βαλεντίνο, γιατί είχαμε πραγματικά φέτος έναν συναγωνισμό που ήταν αυτό που λέμε μια ευγενή άμυλα και όχι ένας ανταγωνισμός κίτρινος καθόλου. Αγαπιόμαστε πάρα πολύ και έτσι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον. Και να σας πω πολύ απλά ότι εγώ μόλις άκουσα τη μουσική του Χρήστου, μου την έστειλε στο email μου με MP3 και με το που το άκουσα του έστειλε ένα μήνυμα και του λέω, δεν ξέρω, το κομμάτι σου είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αν θα καταφέρω να γράψω στίχο αντάξιο αυτής της μουσικής. Με βοήθησε πάρα πολύ στο στίχο ο Χρήστος, πάρα πολύ, γι' αυτό και τον μοιραζόμαστε. Ναι. Και σας υποσχόμαστε και η Έλενα και ο Χρήστος και εγώ ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Μακάρι το καλύτερο όλων. Και να στείλουμε και την αγάπη μας και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κριτική Επιτροπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους σας. Θα ήθελα να τονίσω κάτι. Σαν πατριωτάκι, ότι η ομάδα είναι Ελλάδα. Πάνω απ' όλα, είναι η Ελλάδα. Ψηφίσαμε όλοι μαζί και φεύγουμε όλοι μαζί. Και θα επιστρέψουμε όλοι μαζί. Και επειδή αν δεν μπαινέσεις το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει, θέλω να σας πω πως προς τιμήν της η Επιτροπή είχε ακριβώς την ίδια διαφορά στα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της με κάθε σεμνότητα και οι ευχές μας άρα είναι ελληνικές μαζί με το σύνολο των ανθρώπων που μοιάζονται κάθε φορά που η σημαία μας είναι ανάμεσα στις άλλες και διαγωνίζεται. Καλή σας επιτυχία. Είχαν λοιπόν την ίδια άποψη και η Κριτική Επιτροπή και ο κόσμος που τηλεφώνησε και έστειλε SMS και ψήφισε. My number one, Χρήστος Δάντης, Ναταλία Γερμανού. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις να πάμε καλά σε αυτό το διαγωνισμό. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τι λέτε, πάμε να ακούσουμε το My number one. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious. If I find that you don't want me, I'll be vicious. Say you love me and you'll have me in your arms forever and I won't forget it. Say you miss me, come and kiss me.
τραγουδάει το My Number One πολύ σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα, σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε κάθε Παρασκευή Euromania στην ΕΤ ζωντανά. Κάθε Παρασκευή βράδυ θα συναντήσουμε τον Χρήστο Δάντη, την Αταλία Γερμανού, την Έλενα φυσικά. Σας αγαπάμε πάρα πολύ, περάσαμε πανέμορφα, να είστε πάντα καλά. Και Έλενα, πες μια τελευταία κουβέντα. Πρέπει να πω το εξής, ότι και εγώ πάλι ευχαριστώ όλο τον κόσμο που ψήφισε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνθέτες που έχουν δώσει πολύ μεγάλη ενέργεια για την Ελλάδα και όλο τον κόσμο που ήταν εδώ πέρα σήμερα. Και εκτός από αυτό, ήσουν πάρα πολύ καταπληκτική σήμερα. Σε ευχαριστώ, Έλενα. Σε ευχαριστώ. Φιλάκια, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.